Ωστόσο, θα ήθελα να αναφερθώ στη διαδικασία αυτοαπομόνωσης που θα παίξει σημαντικό ρόλο αφού βγει ένα self-test θετικό. Αν στο σπίτι δεν είμαστε μόνοι μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξεκινήσουμε οργανωμένα και συντεταγμένα την διαδικασία απομόνωσης και αποστασιοποίησης. Καταρχήν, θα πρέπει να διαλέξουμε ένα δωμάτιο για να απομονωθούμε, που να είναι λειτουργικό τόσο για εμάς όσο και για τους υπόλοιπους στο σπίτι και δεν θα εμποδίζει τις λειτουργίες των υπόλοιπων, οι οποίοι λογικά θα είναι ακόμα αρνητικοί. Είναι σημαντικό άμεσα να απομονώσουμε ή να απορρίψουμε τα τρόφιμα που καταναλώθηκαν μερικώς από τα θετικά άτομα τις τελευταίες 2 ημέρες. Στο ίδιο μήκος κύματος θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της κουζίνας από τους θετικούς. Τα φαγητά ιδανικά σας θα φέρνουν οι αρνητικοί στην πόρτα του δωματίου σας. Οι θετικοί θα πρέπει να αποφεύγουν να κινούνται σε κοινόχρηστους χώρους και πολύ σημαντική είναι η χρήση μάσκας κατά προτίμηση υψηλής προστασίας στους κοινόχρηστους χώρους. Εάν υπάρχει ένα κοινόχρηστο μπάνιο για όλους μέσα στο σπίτι, μεταφέρετε τα αντικείμενα που χρησιμοποιείτε, όπως πετσέτες, οδοντόβουρτσες, στον προσωπικό σας χώρο. Δεν χρησιμοποιείτε κοινά αντικείμενα από το μπάνιο, όπως πετσέτες ή οδοντόπαστες, για όλο το διάστημα της απομόνωσης. Χρήσιμο είναι το ίδιο να ισχύσει για όλα τα άτομα που βρίσκονται στο σπίτι, δηλαδή να φέρνετε τα αντικείμενα που χρησιμοποιείτε στο μπάνιο κάθε φορά που πηγαίνετε στο μπάνιο. Τέλος, φροντίζουμε να υπάρχει επαρκής αερισμός. Πλέον ο καιρός είναι καλός, αφήνουμε μισάνοιχτα παράθυρα σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού που χρησιμοποιούμε. Στο τέλος της απομόνωσης, θα πρέπει να πλύνουμε σχολαστικά και να απολυμάνουμε το δωμάτιο της απομόνωσης πριν αποκτήσουν πρόσβαση αρνητική. Σας ευχαριστώ πολύ και θα είμαι διαθέσιμο στο τέλος για απαντήσεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγιορκίνη. Το λόγο έχει ο κύριος Κοντοζαμάνης. Καλησπέρα σας. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει